Όταν κάνουμε επιλογές έχουμε την τάση, την φυσιολογική, να κρίνουμε ότι είναι καλές ή κακές, σωστές ή λανθασμένες, θεωρώντας ότι από μόνες τους, σαν να έχουν μια μορφή τελειολογίας, μπορούν να κριθούν με αυτόν τον τρόπο. Και αυτό που ξεχνάμε είναι να βάλουμε το πλαίσιο, γιατί μπορούμε να έχουμε ερωτήσεις που δεν έχουν νόημα άμα δεν είναι σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Στα μαθηματικά είναι κάτι πολύ κοινό, δηλαδή άμα πάρετε μια εξίσωση, πολύ απλή, χ τετράγωνο συν ένα ίσον μηδέν και ρωτήσετε σε κάποιον αν αυτή η εξίσωση έχει μία λύση. Αν σκεφτεί αυτόματα μόνος του, χωρίς να το πείτε ότι το πλαίσιο είναι η πραγματική αριθμή, θα σας πει βέβαια ότι δεν υπάρχει λύση. Όμως, στους μηγαδικού αριθμούς υπάρχει λύση. Αυτό σημαίνει, τι? σημαίνει ότι όταν ρωτάμε αν αυτή η εξίσωση έχει λύση ή όχι, πρέπει κάθε φορά να λέμε έχει λύση ή όχι πού. Δηλαδή σε ποιο πλαίσιο. Γενικότερα, χωρίς να είναι αποκλειστικά μαθηματικό, τώρα πρέπει να καταλάβουμε ότι οι επιλογές μπορεί να είναι καλές ή όχι, ανάλογα με το πλαίσιο, όχι από μόνες τους. Άρα πρέπει επίσης να καταλάβουμε ότι μπορούμε πολύ εύκολα να κάνουμε λανθασμένες επιλογές σε ένα σωστό πλαίσιο, αλλά το πιο παράξενο είναι ότι θεωρητικά μπορούμε να κάνουμε και σωστές επιλογές, αλλά σε λανθασμένο πλαίσιο. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι οι επιλογές γίνονται στο πεδίο μάχης, το οποίο είναι μέσα στο πεδίο δράσης, το οποίο είναι μέσα στο πεδίο, το οποίο είναι μέσα στο πλαίσιο. Άρα είναι το πλαίσιο που είναι το καθοριστικό για την αρχή των δεδομένων, όχι για το τέλος. Απλώς αυτό που ξεχνάμε είναι ότι θεωρούμε ότι το πλαίσιο είναι αυτονόητο και όταν έχουμε προβλήματα που είναι πιο περίπλοκα. Στην πραγματικότητα, το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να δούμε αν το πλαίσιο είναι σωστό. Όλοι όσοι από εσά έχουν κάνει ανώτερα μαθηματικά ξέρουν ότι υπάρχει μια παγίδα στην οποία πέφτουμε όλοι την πρώτη στιγμή που μας την παρουσιάζουν είναι να μας κάνουν να βρούμε ένα πρόβλημα αλλά ξεχνάμε να εξετάσουμε αν είναι κενό ή όχι το πρόβλημα. Γιατί μπορούμε να είμαστε και σε αυτές τις περιπτώσεις. Μάλιστα μπορεί να λειτουργήσει ακόμα και δομικά, δηλαδή να έχετε ένα αποδεικτικό στοιχείο, το βλέπουμε στη θεωρία ομάδων, έχω στο μυαλό, σου τώρα, στο μυαλό μου το, το θεώρημα του Τόμψον, όπου μπορούμε να φτιάξουμε μια ολόκληρη θεωρία, να έχει θεωρήματα και στο τέλος να καταλήγουμε ότι είναι κενή, γιατί δεν υπάρχει κανένα πλαίσιο που μπορεί να την υποστηρίξει. Άρα στην κλασική ζωή, για να μην ξεχνιόμαστε, πρέπει πρώτα να κοιτάζουμε το πλαίσιο και μετά να κοιτάζουμε τις επιλογές εντός πλαισίου. Άρα η επιλογή, αν θέλετε, η μεταεπιλογή του πλαισίου είναι αυτή που θα αλλάξει τα δεδομένα τη συνέχεια, άρα είναι αυτή που είναι στρατηγική, ενώ οι άλλες επιλογές μπορεί να είναι μόνο τακτικές.